Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rhyme Machine. Είμαι ο Πάνος Αντύπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Οι Queen δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις, είναι μία από τις πιο επιδραστικές, πιο πρωτοποριακές, εφάνταστες και προφανώς καλύτερες μπάντες της rock μουσικής με τεράστια βάση θαυμαστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πολύ πιθανό είναι ότι αυτή η βάση θα συνεχιστεί και στις επόμενες γενιές. Μάλιστα και μετά την ταινία Bohemian Rhapsody, αφενός αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον των παλιών φαν του group, αφετέρου απόκτησαν και πάρα πολλούς καινούριους. Πράγμα που μαρτυράει και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του παλαιότερου υλικού των Queen σε όλα τα μέσα, είτε βινήλιο είναι αυτό είτε CD. Οι μουσικές τους, οι δίσκοι τους, τα τραγούδια τους πατάνε σε πολλά είδη μουσικής, είτε ταυτόχρονα είτε το καθένα ξεχωριστά, hard rock, glam rock, progressive rock, shoegaze, opera, arena rock, rock and roll, pop, funk, disco. Έχουν γράψει μουσική μέχρι και για ταινίες, τα λεγόμενα soundtracks. Οι Queen δημιουργήθηκαν το 1970 στο Λονδίνο από τις τάχτες των Smile και η κλασική του σύνθεση ήταν ο ένας και μοναδικός Freddie Mercury σε φωνή και πιάνο, ο οποίος μας λείπει πάνω από 30 χρόνια τώρα, ο Brian May στις κιθάρες, ο John Deacon στο μπάσο και ο Roger Taylor στα drums. Δεν υπάρχουν Queen χωρίς τον Freddie Mercury και οι May και Taylor κακώς το συνεχίζουν το παραμύθι με κάτι τύπου σαν τον Adam Lambert στα φωνητικά. Ο οποίος άνθρωπος, αν και δεν τον έχω ακούσει, μπορεί και να έχει καλή φωνή, αλλά σε σύγκριση με τον Freddie Mercury χάνει από τα αποδυτήρια. Όσοι ήθιστε στην παρουσίαση, δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums, μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει Queen και αυτά είναι συνολικά 15. Και επειδή δεν είναι και λίγα, πάμε χωρίς άλλα λόγια για εισαγωγή να τα δούμε ένα-ένα, ξεκινώντας από το... Το βαρελιού για μένα είναι το soundtrack που έγραψαν οι Queen για την ταινία Flash Gordon, η οποία είναι μία από τις πιο ανόητες ταινίες με μία από τις πιο ανόητες ηθοποιίες που έχω δει στη ζωή μου, και το μεγαλύτερο ποσοστό του soundtrack ποιοτικά ακολουθεί την ταινία. Αυτό το soundtrack είναι τόσο άδειο και εντελώς ξένο για μένα, γιατί τα περισσότερα κομμάτια που ακούγονται εδώ είναι κάτι σαν ένας λευκός θόρυβος συνοδευόμενος από μικρούς και ανόητους διαλόγους και βογκιτά των πρωταγωνιστών, και πραγματικά δεν μου κάνει καμία αίσθηση να ξαναθυμηθώ αυτό το άλμπουμ μόνο και μόνο για 2-3 κομμάτια που ίσως και πραγματικά να αξίζουν προσοχής, όπως τα Football Fight, το θέμα της μάχης και το εναρκτήριο θέμα του Flash Gordon. Ακόμα και το Love Theme που συνηθίζουν να έχουν τέτοιου τύπου ταινίες είναι τόσο πομπόδες και έχει τόσα πολλά beats, το οποίο μόνο για Love Theme δεν κάνει. You don't fool me. Those pretty eyes. Το Made in Heaven δεν είναι το Kidney Oasma του Freddie Mercury, γιατί το Kidney Oasma ήταν το innuendo. Το Made in Heaven είναι το Requiem του Freddie Mercury, είναι ο επιτάφιός του. Σχεδόν όλα τα τραγούδια που υπάρχουν εδώ είχαν μείνει outtakes είτε από προηγούμενα άλμπουμ στον Queen είτε από προσωπικά άλμπουμ του Freddie, και ως εκ τούτου θεωρώ ότι τα περισσότερα από αυτά είναι τριτοτέταρτα τραγούδια για Queen, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και ειδικά από τη στιγμή που δεν χώρεσαν σε άλμπουμ όπως το The Miracle και το A Kind of Magic. Απ' την άλλη, αυτοί που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το tribute δεν κατάλαβα γιατί κυκλοφόρησαν τόσα πολλά singles από αυτό το δίσκο. Να καρποθεί τα φράγκα ποιος. Τέλος πάντων, τα περισσότερα τραγούδια που υπάρχουν στο Made in Heaven έχουν να κάνουν με τη ζωή, με το θάνατο, με τον παράδεισο, και τα μόνα που ξεχωρίζω είναι το You Don't Fool Me, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό το δίσκο, και καθώς και τα I Was Born to Love You και Too Much Love Will Kill You. Για μένα το Made in Heaven δεν είναι καλός δίσκος και είναι κρίμα που έχει μείνει στην ιστορία ως ο επικίδιος του τεράστιου Freddie Mercury. Το MTV είχε λυσάξει να παίζει τα βίντεο clips των singles του The Miracle,
εκείνα τα ωραία χρόνια προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και προσωπικά πολύ αμφιβάλλω αν ήμασταν ακόμα σε μέρες ραδιοφώνου και αν δεν είχαμε φάει αυτή την πλήση εγκεφάλου να βλέπουμε το Miracle Express με τους Queen να παίζουν στην ταράτσα του και να σπάει το βουνό στο Breakthrough ή το Roger Taylor να προλογίζει I'm the invisible man. I'm the invisible man. Σε ένα βίντεο κλιπ που τα μέλη της μπάντας είναι σαν να συμμετέχουν σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και το κουαρτέτο κάπως άκομψα κυριλέ ντυμένο στο I want it all. Αμφιβάλλω λοιπόν αν θα γνώριζε τόσο τεράστια επιτυχία το The Miracle και είναι συμπαθητικά όλα αυτά τα τραγούδια που είπαμε πριν, αλλά σαν άλμπουμ το The Miracle είναι πολύ μέτριο και ξαναλέω ότι αν ήμασταν σε καθαρά Radio Days εποχή παίζει και να παίρναγε στα αζήτητα. Και είναι να μπορείς πως οι Queen, άνθρωποι με τόσο εκλεπτισμένο γούστο, να επέτρεψαν αυτή την ιδέα, αυτή τη σκέρη φωτογραφία να γίνει front cover σε ένα άλμπουμ τους. Πέρα από τα εξαιρετικά singles One Vision, το ομώνυμο, το Who Wants to Live Forever, άντε και τη λευκή soul του Pain is so close to pleasure, δεν θεωρώ το A Kind of Magic κάτι το συγκλονιστικό. Ίσα είναι ένα ψιλοάνισο άλμπουμ, γιατί εδώ μέσα έχουν φιλοξενηθεί και κάποια από τα τραγούδια που οι Queen έγραψαν για το soundtrack της ταινίας Highlander. Οπότε κομμάτια όπως τα Give Me the Prize, Don't Lose Your Head και Princess of the Universe είναι εντελώς αδιάφορα. Πράγμα που σημαίνει ότι η β' πλευρά είναι σχεδόν unlistenable. Επίσης, αυτό που με ξενίζει κάπως είναι ότι μπορώ να τα ακούσω όλα σε ένα δίσκο ή σε ένα τραγούδι των Queen. Αυτό που μου φαίνεται τελείως ξένο είναι το σαξόφωνο που υπάρχει στο One Year of Love και όπως και να το κάνουμε η μπάντα είναι σε μια κατηφόρα που θα συνεχιστεί και στο επόμενο άλμπουμ, το The Miracle. Επίσης, ένα άλλο απαράδεκτο εξώφυλλο. Το άλμπουμ που οι περισσότεροι fans των Queen λατρεύουν να μισούν. Στα περισσότερα rankings που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, αυτός ο δίσκος φιγουράρει στην τελευταία θέση των άλμπουμ των Queen. Είχε φάει τρελό κράξιμο στην εποχή του, και εδώ που τα λέμε είναι ένα ξεδιάντροπο μείγμα disco, funk και soul, που τότε ακόμη και αν μας το είχαν σερβίρει και η Kid Creole and the Coconuts, παίζει να το κράζαμε και από αυτούς. Απ' την άλλη, αν τον είχε κυκλοφορήσει αυτό το δίσκο κάνα Prince ή μπάντες τύπου Cool and the Gang, παίζει να τον θεωρούσαν και αριστούργημα. Anyway, για μένα το Hot Space δεν είναι και τόσο χάλια, ίσα έχει κάποιες στιγμές που μου αρέσουν πάρα πολύ και μεγάλωσα μαζί τους, Back Chat, Las Palabras de Amour και βέβαια το ντουέτο με τον David Bowie, το Under Pressure. Ώρες ακόμη και αυτό το body language δεν μου φαίνεται και τόσο χάλια. Το Put Out the Fire επίσης είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Τα υπόλοιπα βέβαια είναι πολύ μέτρια κομμάτια και ειδικά το Life is Real είναι ένα από τα χειρότερα τραγούδια που γράψε η μπάντα και όχι τίποτα άλλο, είναι και ένα τραγούδι αφιερωμένο στο John Lennon. Το άλμπουμ έρχεται κολλητά μετά από ένα αριστούργημα με το οποίο ντουμπλάρουν τις αναφορές τους στους αδερφούς Marx, κάνουν τη νύχτα μέρα και το άσπρο μαύρο, είναι άξιοι συγχαρητηρίων που δεν κάθονται στις δάφνες του προαναφερθέντος έπους και από τη μία μου φαίνεται σαν να θέλουν να ντουμπλάρουν και την ατμόσφαιρα, τη δυναμική και την avant-garde αισθητική του προηγούμενου άλμπουμ, από την άλλη όμως ούτε το Tie Your Mother Down είναι Death on Two Legs, ούτε το You Take My Breath Away είναι Love of My Life και πολύ περισσότερο σε καμία περίπτωση το Millionaire Waltz δεν είναι Bohemian Rhapsody. Βέβαια και τα τρία αυτά κομμάτια είναι εξαιρετικά και ακόμα καλύτερα από αυτά είναι και το Somebody to Love και Good Old Fashioned Lover Boy. Όπως και το A Day at the Races είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, δεν είναι όμως A Night at the Opera. Τώρα από εδώ και πάνω γίνεται σφαγή, όλα τα albums είναι καταπληκτικά, είναι εξαιρετικά, το κάθε ένα με τον τρόπο του, είναι όλα εν δυνάμει νούμερο 1 και η σειρά με την οποία θα σου τους παρουσιάσω δεν σημαίνει απολύτως τίποτα γιατί όλα τα λατρεύω το ίδιο. Για τις ανάγκες του βίντεο τους άκουσα και τους ξανάκουσα όλους από καμιά δεκαριά φορές τουλάχιστον τον καθένα και θα σου τους παρουσιάσω έτσι όπως μου βγήκε πιο πολύ το διάστημα κατά το οποίο το μοντάριζα, με την εξαίρεση όμως των δύο πρώτων albums που ήταν τα standards. Τέλος της
progressive rock περίοδου, μιας και οι Queen πήραν γρήγορα πρέφα ότι οι Sex Pistols και η παρέα τους άλλαξαν τα κόζια στη πιάτσα και αρχή της πιο mainstream και arena rock, αρκετά με τις εξαντλητικές φωνητικές αρμονίες και εισαγωγή σε πιο ευκολοχώνευτα μικρά σε διάρκεια rock τραγουδάκια. Ο δίσκος ξεκινάει με δύο από τα πιο θρηλυκά, εμβληματικά και δύο από τους ύμνους των Queen, τα We Will Rock You και We Are The Champions, και μαζί με τα Sheer Heart Attack, Spread Your Wings και Get Down, Make Love, αλλά και τα πολύ ιδιαίτερα Fight From The Inside και It's Late αποτελούν μια πολύ ισχυρή hard rock πρόταση. Το News of the World είναι ένα τετριμένα εξαιρετικό άλμπουμ και μάλιστα πολλοί οπαδοί των Queen αυτό το δίσκο τον έχουν σε υπερβολικά μεγάλη εκτίμηση και σε αρκετά rankings που κυκλοφορούν στο ίντερνετ αυτός ο δίσκος φιγουράρει στην κορυφή. Ίσως εάν έκανα αυτό το βίντεο πριν από 20-30 χρόνια να είχα αυτό το δίσκο λίγο ψηλότερα στη λίστα μου. Αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Freddy, δηλαδή η τελευταία κανονική κυκλοφορία των Queen λίγο πριν το θάνατό του. Από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα άλμπουμ στον Queen και σφόδρα υποτιμημένο. Πιθανότατα ο Freddy καταλαβαίνει πως έρχεται το τέλος, το οποίο και το καταγράφει γλαφυρότατα στα εξαιρετικά These are the days of our lives και το The show must go on. Εξάλλου και στα βίντεο κλιπς αυτών των δύο κομματιών φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα καταπληκτισμένος από την ασθένειά του. Στο ομότιτλο καταπληκτικό τραγούδι παίζει solo κιθάρα ο μάγος του οργάνου Steve Howe και είναι ένα από τα αφόρητα υποτιμημένα τραγούδια της μπάντας που θα μπορούσε να δει κανείς ότι βαδίζει στα χνάρια ενός Bohemian Rhapsody. Εξαιρετικό και το I Can't Live Without You, σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αρκετά rock και δυναμικό μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία. Έχει βέβαια και τις πατατούλες του μέσα όπως τα Delilah και My Bijou. Ελληνικά το Keep Yourself Alive να σου θυμίζει λίγο από το doom metal των Black Sabbath. Μπορεί το κιθαριστικό ξέσπασμα του Brian May στο εξαιρετικό Doing All Right να θυμίζει το αντίστοιχο ξέσπασμα του Jimmy Page στο The Lemon Song, αλλά επίσης και τα ουρλιαχτά των Mercury και Taylor στην εισαγωγή του My Fair King να θυμίζουν τα αντίστοιχα ουρλιαχτά του Ian Gillan στο Highway Star. Όμως με αυτό το άλμπουμ η rock κοινότητα υποδέχτηκε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πιο εφάνταστα μουσικά σχήματα με το εντελώς μοναδικό και αυθεντικό στυλ. Η Queen στο εξαιρετικό debut άλμπουμ τους, που είναι πάρα πολύ βαρύ και πολύ ταπεινό, κάτι σαν αυτό εδώ δηλαδή, είναι άγουρο και ακατέργαστο και είναι ένα από τα σπουδαιότερα debut albums ενός νεανικού rock συγκροτήματος που έρχεται με τρομερή δύναμη, απίστευτη όρεξη, σπίθα και επιθυμία για πολύ μεγάλα πράγματα και που θα μεγαλουργήσει για τα επόμενα χρόνια. Το Queen είναι ένα απόλυτα κλασικό rock album από την αρχή μέχρι το τέλος του και όλα τα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι απλά εκπληκτικά, με τα Keep Yourself Alive, Doing All Right, Son and Daughter, Liar και Jesus να είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά βήματα. Το δεύτερο άλμπουμ του group, το πάντα πολύ κρίσιμο για μια rock μπάντα, ειδικά εάν το πρώτο έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες. Η πρώτη πλευρά ανήκει σχεδόν ολοκληρωτικά στον Brian May, τα κάνει σχεδόν όλα μόνος του, παίζει εκπληκτικά πράγματα με τις κιθάρες του, ηλεκτρικές και ακουστικές, ενώ η δεύτερη ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στον Freddy. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτό το άλμπουμ δεν έχει κανένα hit, μόνο το Seven Seas of Rye, ένα από τα μικρότερα σε διάρκεια τραγούδια του, που είναι μάλιστα και μια πιο rock παραλλαγή του αντίστοιχου κομματιού που υπήρχε στον πρώτο δίσκο των Queen, εμφανίζεται σε κάποιες συλλογές που πέρασαν στα αζήτητα. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει βέβαια και τίποτα, γιατί το Queen 2 είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ και τα έχει όλα σε ιδανικές αναλογίες. Art rock, hard rock, progressive rock, εντυπωσιακές μεταβάσεις από ακουστικές section σε hard rock σε σπάσματα και το αντίθετο. Είναι λίγο πιο όριμο και λίγο καλύτερο από τον πρώτο. Είναι από τα λιγότερο δημοφιλή albums του group. Δεν είναι και πολύ jazz, αλλά υποθέτω ότι το βάφτισαν έτσι γιατί μάλλον συμπυκνώνει μέσα του κάποια από τα χαρακτηριστικά της jazz, δηλαδή σύνθετες συγχορδίες, μπόλικο αυτοσχεδιασμό, εναλλαγές ρυθμών ενδιάμεσα στα τραγούδια,
είναι και κάπως πειραματικό, με τα αραβικά του Φρέντι, με τα κουδουνίσματα των ποδηλάτων, με κάτι περίεργα φωνητικά που υπάρχουν σε διάφορα τραγούδια και διάφορα άλλα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και ιδιαίτερο άλμπουμ και έχω την αίσθηση ότι είναι και από τα πιο υποτιμημένα τους. Το μόνο τραγούδι που φέρνει κάπως σε jazz είναι το Dreamer's Ball. Συγχωρέστε με, αλλά το καλύτερό μου εδώ μέσα είναι το Fat Bottom Girls. Αν και διαφωνώ με τη φιλοσοφία, αν δεν μπορείς να τους κερδίσεις πήγαινε μαζί τους, θεωρώ το If You Can't Beat Them ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, όπως και τα Let Me Entertain You, Dead On Time, Don't Stop Me Now, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι ένα από τα άλμπουμς που δεν έχει καμία αδύναμη στιγμή. I want to break free. Ένα άλμπουμ από αυτά που κατηγορούσαμε τότε πίσω στα 80's ότι είχε πολύ εμπορικό ήχο, λες και ήταν ρετσινιά ένα άλμπουμ να είναι εμπορικό. Εκτός βέβαια το ότι είναι εμπορικό, αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολύ καλό feeling, και σύν της άλλης ήταν και ένα εξαιρετικό comeback μετά από τα κατά γενική ομολογία δύο από τα χειρότερα άλμπουμ της μπάντας. Φυσικά και λατρεύω το Radio Gaga, I Want To Break Free και It's A Hard Life, τα οποία μπορεί να είναι ξεδιάντροπα εμπορικά, όμως έχουν ασύλληπτο συνέστημα και τα θέματα που πραγματεύονται είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής μας και ακόμα και τώρα όταν τα ακούω εξακολουθούν και απολαμβάνουν τις προσήλωσής μου και με συγκινούν ιδιαίτερα. Φανταστική ροκενρολιά Man On The Prowl, εξαιρετικά τα Tear It Up, Keep Passing, The Open Window και Is This The World We Created. Overall είναι ένα άλμπουμ που είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ στην εποχή του και έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Από το Sheer Heart Attack του 1974 οι Queen αρχίζουν να πειραματίζονται πολύ πιο έντονα με διάφορα νέα στοιχεία που έκαναν τη μουσική τους πολύ πιο πομπόδι, αγγίζουν πλέον πολύ πιο έντονα την progressive rock, glam rock φιλοσοφία και σε συνδυασμό με τα hard rock στοιχεία αποτελούν αναμφίβολα ένα εξαιρετικό και πολύ δυνατό άλμπουμ και κατά την προσωπική μου άποψη και ένα από τα πιο σκοτεινά τους. Το Brighton Rock είναι το Whole Lotta Love των Queen. Το Flick of the Wrist είναι ένα φοβερό κομμάτι από τα πιο ιδιαίτερά τους. Τα Killer Queen και Now I'm Here, εξαιρετικά κομμάτια από τα greatest hits της μπάντας. Ενώ το Tenement Fanster από τα καλύτερα tracks non-sung by Freddy. Είσαι στα early teens σου, πας ακόμα γυμνάσιο και όταν είσαι απογευματινός σχολάς στις 7 η ώρα και ακριβώς απέναντι από το 32ο γυμνάσιο Λύκειο στην οδό Νικοπόλεως στα τιμημένα κάτω Πατήσια όπου ζεις τα πρώτα χρόνια της ζωής σου υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει ηλεκτρονικά. Κάθε είδους ηλεκτρονικά, τηλεοράσεις, βίντεο, φωτορυθμικά και για αρκετές εβδομάδες λες και είναι βαλτός. Μετά τις 7 βάζει να παίξει σε μία τηλεόραση το οποίο το έχει συνδέσει με ένα βίντεο player της εποχής, την βιντεοκασέτα του The Game. Και εσύ κάθεσαι για τουλάχιστον μισή ώρα ακόμη αποσβολωμένος και να βλέπεις και να ακούς έναν Freddie Mercury με το συγκρότημά του, που τότε βέβαια δεν ήξερες καν ποιος είναι ο Freddie Mercury, και η Queen να παίζει όλα τα εξαιρετικά άσματα του The Game. Play the game, Dragon Attack, Another One Bites the Dust, Need Your Loving Tonight, Crazy Little Thing Called Love, όλη η πρώτη πλευρά είναι εξαιρετική, καταπληκτική και η δεύτερη βέβαια δεν πάει και πίσω. Οπότε πώς να μην σε στοιχειώσει και να μην σε σημαδέψει αυτό το πράγμα για την υπόλοιπη ζωή σου. Πώς να μην έχεις για πάντα στην καρδιά σου και στην ψυχή σου αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια που οποιαδήποτε στιγμή και αν τα ακούσεις σου φέρνουν πίσω στη μνήμη σου αυτά τα τόσο αθώα και όμορφα χρόνια. 42 χρόνια έχουν περάσει και το The Game ακούγεται ακόμα φρέσκο. The Game, στο οποίο μεγάλο κουμάντο φαίνεται να κάνει ο John Deacon με τις απίστευτες μπασογραμμές που παίζει και είναι αυτός που κλέβει περισσότερο την παράσταση. Και μην ακούω παπαριές του στυλ ότι το The Game είναι δίσκο και τα σχετικά, γιατί το The Game είναι ένας απίστευτα rock δίσκος. Love of my life.
don't leave me. Στο απόγειο της δημιουργικότητάς τους και της συνθετικής τους έμπνευσης και της περίοδου κατά την οποία διανύανε τη μεγαλύτερη τους φόρμα, οι Queen έδωσαν το πλουσιότερο σε εύρος μουσικό έργο τους. Ένα από τα αριστουργήματα της progressive rock περίοδου τους, αλλά και γενικότερα ένα από τα αριστουργήματα του συγκεκριμένου είδους. Το A Night at the Opera είναι ένα κολοσιαίο έργο που στρογγυλοκάθεται κάπου ανάμεσα στη hard rock, την progressive rock, την avant pop, ακουμπάει και την όπερα φυσικά και μπορεί να μην είναι ένα τέλειο άλμπουμ γιατί κάνα δυο φιλεράκια τα έχει μέσα, ειδικά το Prophet Song που στο μεγαλύτερο μέρος του δεν αντέχεται, αλλά όταν έχεις μέσα Death on Two Legs, I'm in love with my car, you're my best friend, 39, love of my life και φυσικά το απόλυτο φινάλε, το αδιαμφισβήτητο greatest hit της μπάντας και εμβληματικότερο τραγούδι της, ένα από τα καλύτερα rock and roll τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ποτέ, ένα τραγούδι επίπεδου Child in Time και Stairway to Heaven κατά την προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για να αιτιολογήσω το απόλυτο νούμερο 1 μου για την τεράστια αυτή μπάντα. Με όλο το σεβασμό προς το τεράστιο group αυτό της rock μουσικής που μας έχει προσφέρει απίστευτα όμορφες μουσικές, αυτά ήταν τα 15 studio albums τους, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.